Οι πορτογαλικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 4,2 τόνων κοκαίνης που ήταν κρυμμένη σε φορτηγό πλοίο που μετέφερε μπανάνες. Η χώρα προέλευσης των ναρκωτικών ήταν η Κολομβία και τελικός προορισμός τους πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η αξία της κοκαίνης ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες κάνουν λόγο για μια επιχείρηση ορόσημο. Σημειώνεται πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις για την υπόθεση.